απλά. Hikmet, best man. Me too, dark. Πού είσαι, μωρή Τσίμπλα? Πού είσαι? Εδώ βλέπω τώρα να γίνει το 12. Για να δούμε. Σίμος. Το τι βρυσίδι έχω φάει. Ναι. Αυτή, ξέρεις τι, μου γράφει μία φαν της Δαλάκα, όχι της Δαλάκα, της Δήμητρας. Εσύ τι κάνεις, εγώ. Σε βρίζω, λέει, σε βρίζω, μου λέει, για να σου ρίξω την ψυχολογία. Τη λέω, δεν μου ρίχνει καμία ψυχολογία. Όσο βλέπω ότι με βρίζεται μερικοί ανεκέφαλοι, μου φτιάχνει τη διάθεση. Βλέπω ότι ασχολείται κόσμο. Γιατί οι πιο πολλοί βλέπουν τι γίνεται, ρε φίλε, και έχουν σταματήσει να βρίζουν. Ειδικά μετά το χθεσινό συμβούλιο και το σημερινό επεισόδιο που έχουν δει, βλέπουν πολλά. Η Ρία 3-3. 3-3 έκανε. Είναι ο εύκολο πόντο. Σίμος, αγαπάμε και εμείς τον αγαπάμε, ρε φίλε, αλλά δεν έρχεται για καφέ και θα τσακωθούμε. Τώρα στο live φαίνεται ότι μιλάμε μαζί, ρε. Ναι. Ναι. Why ναι. Team. Απλά είναι ο εύκολος πόντος. Να ξέρεις, εγώ σου είπα, μου λέει τη γνώμη μου, τηλεθεατής σημερισμός αυτή είναι καταπαράδεκτη. Φιλαράκι μου, έχεις δίκιο σαν τηλεθεατής. Εσύ μου είπες μια κουβέντα όμως. Είπες ότι... και συγκεκριμένα είσαι ο Τόμ Άκου. Είπες ότι νόμιζα ότι με ειρωνεύτηκε. Αυτό σου είπα, είσαι της παραγωγής. Είσαι της παραγωγής. Γιατί για να δεις ότι νόμιζα ότι με ειρωνεύτηκε, πρέπει να ήσουν εκεί πέρα δηλαδή. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρεις τι έγινε, φιλαράκι, και επειδή ας τα πει εδώ ο φίλος μου ο Σίμος που είμαστε μαζί, ή ο Βασιλικός που έχει βγει έξω. Θέμα! Εγώ έκανα ενέσεις για να πάω να κάνω αυτό το αγώνισμα και με ειρωνεύτηκε πολύ άσχημα και είπε και άλλα πράγματα τα οποία επιλέγουν κάποιες κοπέλες σαν τη Δαλάκα, τη Δήμητρα, κάποιους άλλους να τα λένε πίσω από την κάμερα. Όταν ήρθε η κάμερα μπροστά όμως δεν τα είπε. Οπότε φίλε μου, στην αντίδρασή μου απάντησα και εγώ έτσι. Okay. Όσο για τους φαν της Δαλάκα, να ξέρετε κάτι. Δεν έβρισα τους φαν της Δαλάκα, ούτε είπα ότι με απείλησαν οι φαν της Δαλάκα. Είπα ότι η Δαλάκα με απείλησε με τους φαν, όπως απείλησε το Σίμο. Και είναι εδώ, να σας το πει ο ίδιος, όπως απείλησε το Βασιλικό και όπως είπε και ο Χιχμέτε χθες, ότι το ίδιο πράγμα το είπε και στον Εμρέ. Δεν μπορεί να μας βγάζετε, ρε φίλε μου, όλους τρελούς. Δεν γίνεται, ρε φιλαράκι μου, να μας βγάζετε όλους τρελούς. Κάτσε.
Βγάλατε το Σίμω τρελό, όταν το είπε. Βγάλατε το Βασίλειο, βγάλατε εμένα. Έλα τώρα. Εγώ. Ρε φίλε, αφού ξέρεις ότι με πνίγει το άδικο, δεν το μπορώ. Δηλαδή δεν ξέρουν τι γίνεται. Δηλαδή δεν βλέπω. Αλήθεια τώρα, βλέπουν τηλεόραση. Με κλειστή την τηλεόραση, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα. Πραγματικά. Δηλαδή βγαίνει ο Χιχμέτ που τι συμφέρον έχει ο Χιχμέτ, ρε φίλε. Πάει στο τελικό μαζί ο Χιχμέτ με Ελληνά. Κοίταξε να δεις. Και λέει ότι μπροστά μου είπε στον Εμρέ ότι άμα με ψηφίσεις θα σε αντιπαθήσει το κοινό μου. Η δική μας δεν μιλάει κανένα. Ούτε μίλησε από την αρχή, ούτε θα μιλήσει τώρα. Άρα τι περιμένεις τώρα, είδε το πανετούρκι, σου δεν βγήκε, τα είπε. Ρία Βλαχοπούλου εμένας λες, συγγνώμη, Ρία Βλαχοπούλου εμένας λες, Κατίνα. Αφού είμαι Κατίνα, γιατί μπαίνει στο προφίλ μου, μόρι, και βλέπει δάμε με το live που κάνω. Αντέ γάμι σου είπε σε καημένο που θα μου πει η Κατίνα. Μαλακιστήρι. Μπήκα εγώ στο δικό σου προφίλ. Αλλά έτσι το έχετε βρει εδώ πέρα. Όταν σα λέμε τι αλήθειε είναι Κατίνε. Καταλαβέ. Δεν έχετε μάθει να ακούτε αλήθειε. Μα να κάνετε τι έγινε πάλι με τον Παναγιώτη. Που γύρισε τα λάγα και τον έβγαλε σέντρα. Και λέω Παναγιώτη μου το πρώτο αλήθειε. Και λέω Παναγιώτη, εγώ δεν είπα τίποτα. Έλα βρε μαλάκα τώρα. Και δεν βλέπουνε. Τα βλέπουνε στην τηλεόραση και δεν τα κοιτάνε. Εντάξει μωρέ τώρα, να πω κάτι. Να κάθεσαι εδώ και να ασχολείσαι τώρα δεν λύωσε. Να πω κάτι άλλο. Εμείς τα είπαμε μέσα στο παιχνίδι. Εμείς τα είπαμε μέσα στο παιχνίδι, αδερφέ. Όποιος έλεγε τις αλήθειες στο παιχνίδι είναι κομπλέ. Τώρα απ' έξω τι να καθίσουμε να πούμε. Ο καθένας το βλέπει πως θέλει. Λοιπόν, άκου. Σε κλείνω και σε κάνω live σε λίγο που θα παίξει ο τέτοιο. Μόλις φτάσουνε τελικό, όποιος φτάσει, σε βάζω live, εντάξει. Έλα. Έχει το νου σου.